Πρόστιμα συνολικού ύψους 58.300 ευρώ επέβαλε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας κατά τη διάρκεια ελέγχων για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου σε 311 καταστήματα όλης της χώρας. Οι έλεγχοι, οι οποίοι έλαβαν χώρα από τις 2 έως τις 15 Φεβρουαρίου, είχαν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, δεδομένου ότι καταγράφηκαν υψηλά ποσοστά συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις, γεγονός που αντανακλά την αποδοχή των μέτρων και συνάμα την ωριμότητα και το υψηλό αίσθημα ευθύνης της ελληνικής κοινωνίας. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στην Πάτρα, κατά τη διάρκεια των σαρωτικών ελέγχων που έγιναν από τα κλιμάκια, επιβλήθηκαν πρόστιμα σε 3 καταστήματα για παραβάση του αντικαπνιστικού, χωρίς όμως να βρεθούν εντός των καταστημάτων θαμώνες να καπνίζουν. Στα 2 πρόστιμο των 500 ευρώ, γιατί οι εξωτερικοί χώροι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν είχαν λάβει μέτρα αποτροπής καπνίσματος, ενώ στο 3ο επιβλήθηκε το πρόστιμο των 1.000 ευρώ για υποτροπή της παραπάνω παράβασης. Στα υπόλοιπα 8 καταστήματα δεν βρέθηκε καμία παράβαση.